Το εξής, ότι το κορυφαίο στάδιο στην αποδεικτική αξιοποίηση όσων προέκυψαν κατά την προδικασία είναι το ακροατήριο. Η ώρα λοιπόν που όλοι περιμέναμε, η ώρα του δικαστηρίου έφτασε. Εκφράζω την ευχή το δικαστήριο να εργαστεί κοπιωδώς και να σταθεί πάνω από κάθε ισχυρισμό, από όπου κι αν εισφερθεί αυτός ο ισχυρισμός, προκειμένου να αναζητήσει την ουσιαστική αλήθεια. Θα μας πείτε γιατί ζητήθηκε αναβολή σήμερα? Όχι, δεν ζητήθηκε αναβολή. Τι έγινε ακριβώς? Έχει... Καταρχήν μισό λεπτάκι, με συγχωρείτε. Πριν πάμε στην αναβολή, να μας πείτε λίγο για την ένταση που δημιουργήθηκε σχετικά με την αίτηση, την ένταση καμία που ένταση, υποβάλλατε. Καμία ένταση δεν δημιουργήθηκε. Η κλήτευση της κατηγορουμένης δεν έγινε κατά τρόπο δικονομικά ορθό. Δηλαδή, ενώ η δικονομία προβλέπει ότι η κατηγορούμενη πρέπει να καλείται εντός τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημέρα της δίκης, στην περίπτωση της εντολέως μας, εκείνη κλήθηκε στις 12 ημέρες πριν. Λοιπόν, ως εκ τούτου, επειδή υπάρχει δυνατότητα να συντιμηθεί αυτή η προθεσμία στις 8 ημέρες, η εισαγγελέας εφετών έκανε αυτή τη σύντμηση, επικαλούμενοι λόγους παραγραφής που όμως δεν συντρέχουν στην περίπτωση της εντολέως μας. Ως γνωστόν κατηγορείται για ένα αδίκημα που επισύρει την ποινή της ισόβιας κάθευξης. Τα κακουργήματα που απειλούνται με ισόβια κάθευξη παραγράφονται μετά 20 συν 5-25 χρόνια, συνεπώς δεν τίθεται θέμα παραγραφής. Άρα δεν υπήρχε λόγος να μην κλητευθεί νομίμως και να μην υπάρχει δικαίωμα στην ίδια σήμερα να γκρινιάζει. Άρα, για μη νόμιμη κλήτευση. Άρα γι' αυτό ζητήθηκε η τυπική αναβολή, ας πούμε, για δύο μέρες? Δεν είναι αναβολή. Έπρεπε να κλητευθεί εκ νέου. Μάλιστα. Διότι ο λόγος που συντμήθηκε η προθεσμία απλά δεν υφίσταται στην περίπτωσή της. Η υπερασπιστική γραμμή ποια είναι, η είναι κατηγορουμένη? Είναι αυτή που έχει εφείς εξ αρχής, ναι, δηλώσει, εμένει στην αθωότητά της, υποστηρίζει ότι ουδέποτε έδωσε αυτή την περίφημη ομολογία η οποία διέρευσε και στον τύπο, και αναμένουμε πλέον τις εξελίξεις σε επίπεδο ακροματικής διαδικασίας. Και επειδή είδαμε ότι ήταν και το παιδί εδώ, θα καταθέσει, επιτρέπεται, τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την περίπτωση, για να ξέρουμε.